ό,τι θέλεις. Παιδιά, όλοι δίπλα μου να γίνει δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνα από τα Γιάννητσα. Καλησπέρα. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στο νησί της ΚΟ την Υπουργό Εργασίας, εκπρόσωπο τύπου και υποψήφια με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την Εύφη Αξιόγλου. Την Υπουργό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που και με τη δική της υπογραφή καταργήθηκε ο ντροπιαστικός υποκατώτατος μισθός για τους νέους κάτω των 25, αυξήθηκε κατά 11% ο κατώτατος μισθός, επανήλθε η αρχή της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ενισχύθηκε η θέση των εργαζομένων. Η παρουσία στο νησί μας της Εύφης Αξιόγλου αποκτά και μια ιδιαίτερη σημασία. Εδώ ήταν που ως οδοστρωτήρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε το σάρμα των εργασιακών δικαιωμάτων και τάχθηκε υπέρ και τάχθηκε κατά των εκβιαστικών, όπως τους χαρακτήρισε, ελέγχων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Μαζί μας σήμερα βρίσκονται και τους ευχαριστούμε και μας τιμούν με την παρουσία τους οι συμπατριώτες μας υποψήφοι βουλευτές δωδεκανής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Ογάκης και ο Ηλίας ο Καματερός. Όπως επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ο Πάνος Κορφιάτης. Φίλες και φίλοι, λίγες μόλις μέρες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Προοδευτική Συμμαχία, είναι εδώ. Μαζί με τον κόσμο της αριστεράς, του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, της οικολογίας και των κινημάτων, οικοδομώντας ένα πλατή δημοκρατικό μέτωπο ενάντια στη λιτότητα, για να μην επιτρέψουμε να γίνουν πράξη όσα σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να μην ξαναγυρίσει η πατρίδα μας στο μνημονιακό βούρκο. Για να μην ξαναζήσουμε το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, τις φωτοτυπίες αντίγια βιβλία, τις ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές στα σχολιά μας, το κλείσιμο των δημόσιων δομών υγείας, τις απολύσεις. Για να απαντήσουμε στο πολιτικό προσωπικό που χρεοκόπησε τη χώρα, που οδήγησε στην ανεργία χιλιάδες συμπατριώτες μας, που έφτιαξε και υπηρέτησε ένα πολιτικό σύστημα διαφανές και διεφθαρμένο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των κολλητών τους. Με πίστη, με όραμα και ελπίδα θα αγωνιστούμε για μια δημοκρατική Ελλάδα. Για δίκαιη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Για την Ελλάδα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, που δεν θα βλέπει πλέον τον ξένο και τον κυνηγημένο από τη φτώχεια και τον πόλεμο ως μίασμα. Που θα σέβεται τη διαφορετικότητα και θα παλεύει για ίσα δικαιώματα. Που θα νοιάζεται για τον κάτοικο του κάθε απομακρυσμένου και ακριτικού νησιού με ουσιαστικές πολιτικές που θα καλυτερεύουν την καθημερινότητα των νησιωτών μας και δεν θα αισθάνονται πλέον πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είμαστε εδώ, νέοι και νέες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνθρωποι του μόχθου, της τέχνης και του πνεύματος, για να παλέψουμε και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο και ανθρώπινο μέλλον. Αυτό που μας αξίζει και αυτό που δικαιούμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά και καλώς στο βήμα την Υπουργό Εργασίας, την Εύφη Αξιόγλου. Φίλες και φίλοι,
Καλώ σα βρίσκω σε αυτόν τον πολύ όμορφο τόπο και σε αυτό το πολύ όμορφο μέρο που κάνουμε αυτή την εκδήλωση σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή για μένα να είμαι ανάμεσα σε καλούς φίλους, συντρόφους, αλλά και σε συμπολίτες οι οποίοι θέλουν πραγματικά να ενημερωθούν από πρώτο χέρι, καθαρά, με μια αδιαμεσολάβητη επαφή για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα, για την επόμενη τετραετία και συγχρόνως να ενημερωθούν και για τις πτυχές του αντίπαλου προγράμματος, του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, πτυχές οι οποίες μένουν σε πολύ μεγάλο βαθμό κρυφές ή καλύπτονται από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης, οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το δικό τους πρόγραμμα. Όχι ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να περάσει μέσα από τη διαπραγμάτευση, όχι ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να σχεδιάσουμε με βάση την πραγματικότητα μιας χρεοκοπημένης χώρας, αλλά ένα πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες μας, με βάση τα όνειρά μας για μια καλύτερη κοινωνία, για μια καλύτερη ζωή, για μια κοινωνία με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και για πρώτη φορά από εδώ και πολλά χρόνια μπορούμε πια να είμαστε περήφανοι ότι κουμάντο στη χώρα μας κάνουμε εμείς. Κουμάντο στον τόπο μας κάνουμε εμείς. Και αυτό το δικαίωμα, γιατί για δικαίωμα πρόκειται, το να μπορούμε να κάνουμε κουμάντο στον τόπο μας, δεν ήταν δεδομένο. Το κερδίσαμε όλοι μας μέσα από πολύ μεγάλες θυσίες και μέσα από μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε εδώ και χρόνια. Το 2015 τα ταμεία του κράτους ήταν άδεια. Σήμερα στα δημόσια ταμεία έχουμε 34 δισεκατομμύρια ως απόθεμα και ένα δημόσιο χρέος που είναι ρυθμισμένο πια σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Και αυτά αποτελούν στην πραγματικότητα μια σπίδα δημοκρατίας για τη χώρα, διότι είναι αυτά ακριβώς τα δεδομένα που μας επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να συζητάμε και να σχεδιάζουμε για το βάθος της τετραετίας, ελεύθερη και απαλλαγμένη από καταναγκασμούς. Ας γυρίσουμε όμως μέχρι πριν από 1,5 χρόνο, όχι πολύ πριν, ακούγαμε παντού μόνο για νέες καταστροφές, για νέα μέτρα λιτότητας, για το ότι θα κοπούν οι συντάξεις, για το ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο, για το ότι η οικονομία μας πηγαίνει προς τα βράχια. Αυτά μας έλεγαν ότι δεν θα τελειώσουμε με το μνημόνιο, ότι θα μπούμε σε ένα νέο μνημόνιο, ότι θα μπούμε σε μια νέα πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Και όχι μόνο δεν προχωρήσαμε σε νέα μέτρα λιτότητας, αλλά πλέον εδώ και κάποιο καιρό υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θετικών μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας. Μέτρα που είχαμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε ήδη από την περίοδο του μνημονίου, αλλά που προφανώς μετά την έξοδο από το μνημόνιο μπορούν να είναι πολύ πιο μετρήσιμα, να είναι πολύ πιο απτά στην καθημερινότητα της κοινωνίας, να έχουν οικονομικό αποτέλεσμα. Κάποιοι χαρακτηρίζουν υποτιμητικά τα μέτρα αυτά ως παροχές. Για εμάς η αναγκαία στήριξη του κοινωνικού κράτους, η στήριξη της υγείας, της παιδείας, της εργασίας δεν είναι παροχές, είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωση για μια δίκαιη κοινωνία και με το να χαρακτηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη στην πραγματικότητα ως παροχές, απλά αναδεικνύουν τη δική τους αντίληψη, τη στήριξή τους δηλαδή μόνο στους ισχυρούς. Και δεν θέλω να σπαταλήσω ούτε ένα λεπτό άλλο σε αυτούς. Θέλω να πω τι σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη μέρα. Ποιες είναι οι επιλογές μας. Η επόμενη μέρα σημαίνει περισσότερες και καλύτερες δουλειές, δουλειές με δικαιώματα, με αυξημένους μισθούς. Η επόμενη μέρα σημαίνει στοχευμένες μειώσεις της φορολογίας και θα εξηγήσω τι. Η επόμενη μέρα σημαίνει ισχυρό κοινωνικό κράτος. Καλύτερη υγεία, παιδεία, καλύτερο κοινωνικό κράτος για όλους μας. Και το κοινωνικό κράτος μην το παίρνετε υπόψη σας μόνο ως αυτούς που πρόκειται να προσληφθούν. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνω 15.000 προσλήψεις στην υγεία και την παιδεία. Το κοινωνικό κράτος, η υγεία, η παιδεία είναι πρώτα απ' όλα όλοι εμείς που γινόμαστε δέκτες αυτών των υπηρεσιών. Σημαίνει λοιπόν ασφάλεια για την κοινωνία, το κοινωνικό κράτος. Γιατί τελικά η μεγάλη επίπτωση της κρίσης ήταν το ότι μετασχημάτισε τον τρόπο που αντιμετωπίζαμε το μέλλον. Αντιμέτωποι με την ανασφάλεια, με την αίσθηση ότι η χώρα κατέρεε, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε παρά μόνο το σήμερα. Και από αυτό το σήμερα να εξασφαλίσουμε μόνο το αύριο. Ως μια μάχη μέρα τη μέρα, που μας μείωνε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να σκεφτούμε οραματικά. Σήμερα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η ελληνική κοινωνία έχει αυτή τη δυνατότητα. Τη δυνατότητα να σχεδιάσει σε βάθος τετραετίας. Και γι' αυτό η επιλογή της 7ης Ιουλίου είναι τόσο σημαντική. Γιατί καθορίζει το αν θα επιστρέψουμε ή όχι στις πολιτικές της λιτότητας. Πριν λίγο είπα ότι πριν καιρό ακούγαμε μόνο για αρνητικά μέτρα. Η πραγματικότητα είναι ότι ακούμε και τώρα
για αρνητικά μέτρα. Πολλές φορές ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία επαναφέρουν μια ρητορική καταστροφολογίας. Αν παρακολουθήσετε τα νέα το τελευταίο χρονικό διάστημα, λένε ότι η οικονομία καταραίει, ότι η ΔΕΗ καταραίει, ότι δημιουργούν μια εικόνα καταστροφής. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα καμένης γης, προκειμένου όταν θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση, αν θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση, να μπορούν να πούν ότι έχουν λόγο να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας. Είναι πολύ προφανές το τι προσπαθούν να φτιάξουν. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που δεν θεωρείται το προνομιακό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ και θα πάω στο τέλος σε αυτό που θεωρείται το προνομιακό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ για να δείτε πώς μόνο με την αλήθεια και μόνο με τα στοιχεία μπορεί κανείς να ξεδιπλώσει την πολιτική πραγματικότητα στους πολίτες αυτής της χώρας. Θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτό που θεωρείται ότι δεν είναι προνομιακό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ, τις επενδύσεις. Το 2014 θα σας δίνω μερικά στοιχεία γιατί θεωρώ ότι οι πολίτες κρίνουν πολύ πιο καλά από μένα μόνο με τα στοιχεία και έχουν πολύ πιο ευθεία κρίση από τους πολιτικούς που είναι διαρκώς σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης με τους άλλους, με τους πολιτικούς αντιπάλους. Το 2014 λοιπόν οι ξένες άμεσες επενδύσεις ήταν 2 δισεκατομμύρια στη χώρα. Το 2018 έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Οι εξαγωγές το 2014 ήταν 55 δις. Το 2018 ήταν 67 δις. Σήμερα είμαστε οι πρώτοι σε απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Γιούνκερ με 2,7 δις που κινητοποίησαν επενδύσεις 11,5 δις. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν όχι ότι είμαστε σε μία όαση, αλλά δείχνουν ότι η οικονομία έχει αλλάξει σελίδα. Και για μας η μεγαλύτερη επένδυση είναι αυτή που γίνεται στην έρευνα και την καινοτομία. Για πρώτη φορά οι δαπάνες για την έρευνα έχουν ξεπεράσει το 1% του ΑΕΠ. Όλα αυτά που σας λέω, έχετε στο νου σας ότι έτσι, όταν περιγράφω ότι το 2014 ήταν τα πράγματα έτσι, έτσι ήταν και πριν την κρίση. Άρα δεν είναι ότι υπήρχε μια εξαιρετική κατάσταση στην ελληνική οικονομία, στις ελληνικές επενδύσεις, η οποία βούλιαξε και τώρα ξαναχτίζεται. Στο επίπεδο των επενδύσεων και των εξαγωγών, πάντα η χώρα βρισκόταν εξαιρετικά χαμηλά και την περίοδο της λεγόμενης ανάπτυξης. Για πρώτη φορά έχουμε ολοκληρωμένη πολιτική με πάνω από 2 δις που στηρίζουν τόσο την έρευνα όσο και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο υπηρετούμε μια ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία και όχι στους χαμηλούς μισθούς. Να μιλήσουμε για τη μεσαία τάξη. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε για αυτά τα οποία δεν θεωρούνται προνομιακό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ. Να μιλήσουμε για τη μεσαία τάξη. Όλοι λένε με ευκολία ότι η μεσαία τάξη καταστράφηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου ξανά να σας μιλήσω με στοιχεία. Την περίοδο 2010 με 2014, περίπου 800.000 άνθρωποι από αυτούς που χαρακτηρίζονταν πριν ως μεσαία τάξη έπεσαν στα κατώτερα εισοδηματικά κλιμάκια. Την ίδια στιγμή, αυτοί οι οποίοι παρέμειναν στη μεσαία τάξη έχασαν περίπου το 30% του εισοδήματός τους. Ποιος λοιπόν φτώχυνε τη μεσαία τάξη? Την περίοδο της δικιάς μας διακυβέρνησης, ένα τμήμα αυτών που είχαν πέσει στην κατώτερη εισοδηματική κατηγορία επανήλθε στη λεγόμενη μεσαία τάξη. Ένα τμήμα, όχι όλοι, για να είμαστε τίμοι. Και το σημαντικότερο είναι ότι η μεσαία τάξη ξανακέρδισε ένα σημαντικό μέρος από τα εισοδήματά της. Ένα σημαντικό μέρος, όχι όλο. Άρα εδώ λοιπόν μπορεί κανείς να πει ποιος φτώχυνε τη μεσαία τάξη και ποιος έκανε βήματα για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Βήματα. Δεν είπα ότι επανήλθαμε. Αλλά έγιναν βήματα για να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Και αυτά τα βήματα έγιναν την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι το αντίστροφο, όπως προσπαθούν τόσο καιρό να μας πείσουν ότι έχει συμβεί. Ότι τάχα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος φτώχυνε τη μεσαία τάξη. Σημαίνουν αυτά ότι τα κάναμε όλα καλά? Μήπως σας μιλάω κι εγώ σαν τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο για ένα success story? Προφανώς και όχι. Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά, υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Υπήρχαν λάθη, υπήρχαν αδυναμίες. Ξέρω πολύ καλά, για παράδειγμα, ότι στο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης δεν κάναμε τις αλλαγές που περίμενε ο κόσμος, ενώ της απλής επαφής, της καθημερινής επαφής του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες δεν έγιναν οι αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν. Αλλά είμαστε εδώ και ακριβώς επειδή ξέρουμε τις ελλείψεις μας, μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα το μέλλον. Επιτρέψτε μου να έρθω και σε ένα τρίτο σημείο, τη φορολογία. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μας πείσει ότι το δυνατό της χαρτί είναι η φορολογία. Η μείωση των φόρων, την οποία λέει ότι θα κάνει την επόμενη μέρα αν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Προσέξτε όμως τι είπε ο κ. Μητσοτάκης πολύ καθαρά σε πρόσφατη συνέντευξή του. Το 2019 δεν πρόκειται να κάνω καμία μείωση φόρων. Το 2020, επαναλαμβάνω, επιλέξει τι έχει πει, δεν βάζω λόγια στο στόμα του.
Το 2020 θα μειώσω μόνο το ΦΠΑ στην εστίαση. Σημειωτέων το ΦΠΑ στην εστίαση τον έχει ήδη μειώσει η κυβέρνηση. Και μετά, από το 2021 και μετά, αφού προχωρήσω με τα ρυθμίσεις, τι είδους άραγε, δεν μας εξηγεί, αφού διαπραγματευτώ με τους Ευρωπαίους εταίρους και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα συμφωνήσουν, θα προχωρήσω σε υπόλοιπες φορολογικές ελαφρύνσεις. Είναι προφανές ότι εδώ μιλάμε για το μεγάλο κόλπο με τη φορολογία. Υποσχέσεις χωρίς πραγματικό αντίκρισμα, τις οποίες φροντίζει κιόλας σε πρόσφατες συνεντεύξεις του να το πετάει ώστε να μπορεί την επόμενη μέρα, αν θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση, να έλεγε «Μα εγώ το είπα ότι δεν θα τις κάνω». Τι έχουμε εμείς από την άλλη πλευρά? Γιατί θέλω πραγματικά να έχετε πολύ καθαρά τα δύο σχέδια μπροστά σας. Τι λέμε εμείς για τη φορολογία? Πραγματικά σε φορολογικές παρεμβάσεις προχωρήσαμε από τον Αύγουστο του 2018 και μετά. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε παρεμβάσεις ελάφρυνσης των πολιτών προχωρήσαμε από τον Αύγουστο του 2018 και μετά. Αργά δηλαδή, στο πλαίσιο της δικής μας διακυβέρνησης. Όχι και τόσο παράλογα όμως, αν κανείς σκεφτεί ότι όσο είσαι σε μνημόνιο δεν μπορείς να κάνεις μειώσεις φόρων. Από τον Αύγουστο του 2018 λοιπόν και μετά, ενώ έχετε στο νου σας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ που υλοποιήθηκαν όλες, προχωρήσαμε σε σημαντικές μειώσεις των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Προχωρήσαμε στην κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους συνεταιρισμούς και τους συνεταιρισμένους αγρότες. Προχωρήσαμε στη μείωση του έμφυα 30% για τις περιουσίες, για τις ακίνητες περιουσίες χαμηλής αξίας 10% μεσοσταθμικά. Προχωρήσαμε στη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτά κάναμε μέχρι στιγμής. Τι λέμε ότι θα κάνουμε την επόμενη μέρα? Την επόμενη μέρα λέμε ότι θα κάνουμε την μείωση της προκαταβολής φόρου, που ξέρω ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες το θέλουν, κατά 50%. Μην ξεχάσετε στα προηγούμενα να βάλετε και τις 120 δόσεις, που θεωρώ πως ήταν ένα σημαντικό μέτρο ελάφρυνσης των επαγγελματιών. Την επόμενη μέρα λοιπόν μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, περαιτέρω μείωση του έμφυα 30% μεσοσταθμικά, 50% για τις περιουσίες, τις ακίνητες περιουσίες χαμηλής αξίας και μείωση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή της φορολογίας εισοδήματος από το 22% στο 20%. Μετρημένα, συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα που έχουμε την αξιοπιστία ότι θα τα κάνουμε, γιατί ήδη ξεκινήσαμε να τα υλοποιούμε από τον Αύγουστο του 2018. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα του ότι ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και ο ίδιος ακύρωσε το δικό του πρόγραμμα για τη φορολογία. Είναι και ένα ζήτημα αξιοπιστίας στο τέλος της μέρας. Διότι κανείς μπορεί να λέει πολλά προγραμματικά, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και το τι έπραξε όσο ο ίδιος ήταν στην κυβέρνηση, για να δούμε αν αυτά που λέει για την επόμενη μέρα είναι αξιόπιστα ή είναι λόγια του αέρα. Και εδώ θα σας αναφέρω μόνο τρία δεδομένα. Γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, όχι δικά μου πράγματα, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2014, όταν ήταν η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί και πάλι είναι απίστευτος αυτός ο μύθος για το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη φορολογία. Το 2014 λοιπόν γράφει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: «Ο φόρος εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους έχει επταπλασιαστεί από το 2010 μέχρι το 2014. Ο φόρος για ελεύθερους επαγγελματίες έχει αυξηθεί 9 φορές από το 2010 μέχρι το 2014. Το συνολικό ποσό που πληρώνουν οι φορολογούμενοι για τα ακίνητα έχει αυξηθεί 7 φορές από το 2009 έως το 2014. Ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί 4 φορές από το 2010 έως το 2014. Ποιος λοιπόν τάραξε την κοινωνία στους φόρους ακριβώς? Αυτά τα στοιχεία κανείς πρέπει να τα έχει μπροστά του, πρέπει να βρίσκονται μπροστά στους πολίτες για να μπορεί να βλέπει, να συγκρίνει, να αποφασίζει στο τέλος της μέρας, γιατί οι πολίτες είναι ο κυρίαρχος λαός. Επομένως, όχι φοροαπαλλαγές για τους ισχυρούς και λιτότητα για την κοινωνία. Όχι σε αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που αμέσως μετά την έξοδο από το μνημόνιο έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο σημείο του προγράμματός μας, το οποίο είναι επίσης διαφοροποιητικό από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι το σημείο του κοινωνικού κράτους. Εμείς τι λέμε? Θέλουμε ένα ισορροπημένο μείγμα δαπανών κοινωνικών, θα εξηγήσω τι είναι αυτές, και στοχευμένων μειώσεων της φορολογίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει καθόλου για το κοινωνικό κράτος, καθόλου. Λέει ότι θέλει να μειώσει τις δαπάνες για να κάνει αόριστα φοροελαφρύνσεις για ποιους δεν στοχεύει και, όπως σας είπα, τις παραπέμπει και στο βάθος της τετραετίας.
Για το κοινωνικό κράτος, λοιπόν, λέει η Νέα Δημοκρατία, θα μειώσω τις δαπάνες. Το λέει πολύ καθαρά στο πρόγραμμά της. Ποιες δαπάνες θα μειώσεις, ρωτάμε. Το κράτος έχει πολύ συγκεκριμένες δαπάνες. Δεν είναι αόριστα πράγματα, είναι μισθοί, συντάξεις, είναι 5 μεγάλα κοινωνικά επιδόματα. Μεταξύ αυτών τα οικογενειακά επιδόματα, το επίδομα αναπηρίας, το επίδομα ανεργίας. Τι ακριβώς θα μειώσει η Νέα Δημοκρατία όταν λέει ότι θα μειώσω τις δαπάνες? Γιατί δεν απαντά σε αυτό το ερώτημα. Θα μειώσει μισθούς, θα μειώσει συντάξεις, θα μειώσει κάποια από αυτά τα επιδόματα? Τι ακριβώς θα μειώσει? Απαντά όμως σε ένα άλλο πράγμα που αφορά το κοινωνικό κράτος πολύ χαρακτηριστικά, και αυτό αφορά στη στελέχωση του δημοσίου. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θα επαναφέρει τον κανόνα μία πρόσληψη προς 5 αποχωρήσεις στο δημόσιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να φέρουμε ως κυβέρνηση τον κανόνα μία πρόσληψη για μία αποχώρηση. Για κάθε έναν λοιπόν που αποχωρεί από το δημόσιο, συνταξιοδοτείται, να προσλαμβάνεται ένας. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει, χάρη μάλλον σε αυτόν τον κανόνα του ένα προς ένα που σας λέω, έχουμε ήδη ξεκινήσει τις προσλήψεις γιατρών και εκπαιδευτικών και νοσηλευτικού προσωπικού και ειδικά για το 2019 κάνουμε επιπλέον προσλήψεις 4.500 επαγγελματιών στην ειδική αγωγή, που ήταν επίσης ένας τομέας που τον είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Το 2019 είχαμε 9.000 αποχωρήσεις από το δημόσιο. Συνταξιοδοτήσεις, 9.000. Και γι' αυτό η κυβέρνηση προχωρά σε 9.000 προσλήψεις γιατρών, εκπαιδευτικών, νοσηλευτικού προσωπικού. Αν ήμασταν στον κανόνα του κυρίου Μητσοτάκη, το 1 προς 5 και όχι το 1 προς 1, σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πόσες προσλήψεις? 1.800 περίπου, κάπου εκεί. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί, σημειώστε το αυτό, για προσλήψεις 1.300 αστυνομικών. Άρα, εξανεμίζονταν η δυνατότητα για άλλες προσλήψεις στο δημόσιο, εάν ο κ. Μητσοτάκης κυβερνούσε αυτή τη χώρα. Επομένως, δεν μπορεί την ίδια στιγμή να μας λέει 1 προς 5 και να λέει: εγώ θα ενισχύσω την παιδεία και την υγεία. Αυτά δεν βγαίνουν τα πράγματα. 1 προς 5 σημαίνει διακόπτης της προσλήψης γιατρών, εκπαιδευτικών, νοσηλευτικού προσωπικού, τις οποίες έχουμε ήδη ξεκινήσει. Τις διακόπτης. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Και αυτό κανείς πρέπει επίσης να το ξέρει όταν λαμβάνει την κρίσιμη απόφαση στις 7 Ιουλίου. Και άφησα για το τέλος το δικό μου τομέα, το ζήτημα της εργασίας. Ένας από τους βασικούς άξονες του ΣΥΡΙΖΑ, του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, λέει νέες και καλύτερες δουλειές με περισσότερα δικαιώματα και αυξημένους μισθούς. Και βάζουμε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Λέμε την επόμενη τετραετία να έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Μας λένε μήπως αυτό είναι μία εντελώς έολη υπόσχεση. Απαντάμε. Την προηγούμενη τετραετία, όσο ήμασταν, και σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο διάστημα ήμασταν σε μνημόνιο, δημιουργήθηκαν περισσότερες από 400.000 νέες θέσεις εργασίας σε αυτόν τον τόπο. Μιλώ πάντα για τον ιδιωτικό τομέα. Άρα, εάν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε 400.000 νέες θέσεις εργασίας στο προηγούμενο διάστημα, μπορούμε ακόμη περισσότερο την επόμενη τετραετία που είμαστε σίγουρα σε καλύτερη οικονομική συνθήκη. Γι' αυτό ο στόχος των 500.000 νέων θέσεων εργασίας είναι ένας στόχος απολύτως εφικτός με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θα μας επιτρέψει πια να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας σε ένα σημείο που θα έχουμε αντιστρέψει εντελώς τον όλεθρο που παραλάβαμε στην αγορά εργασίας. Θα έχουμε καταφέρει να ξανακερδίσουμε αυτές τις 1.000.000 δουλειές που χάθηκαν την περίοδο 10-14, γιατί τόσες πολλές δουλειές χάθηκαν εκείνη την περίοδο. Ο στόχος μας λοιπόν, ο βασικός, 500.000 νέες θέσεις εργασίας για την επόμενη τετραετία. Και λέμε όμως, επειδή σημασία δεν έχει μόνο το πόσες θέσεις δημιουργείς, αλλά και το τι ποιότητας είναι αυτές. Συγκεκριμένα κριτήρια για να γίνονται συμβάσεις, συμβάσεις πλήρους απασχόλησης με τους εργαζόμενους. Επαναφέραμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να μπορούμε να έχουμε έναν μηχανισμό αύξησης των μισθών στο κλαδικό επίπεδο. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό μια φορά και προβλέπουμε άλλες 2 διαδοχικές αυξήσεις στα επόμενα χρόνια, προκειμένου να φτάσει ο κατώτατος μισθός το 2021 στα 7,51. Καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό για να είναι και οι νέοι εργαζόμενοι στο ίδιο επίπεδο με όλους και να μην υπάρχει αυτή η ρατσιστική διάκριση. Βάζουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους για την αντιμετώπιση της γυναικείας ανεργίας, ένα κορυφαίο ζήτημα για αυτόν τον τόπο, και μπορούμε να τους πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Ενώ βάζουμε και ένα άλλο που μοιάζει με σύνθημα, αλλά δεν είναι, και λέει ούτε μία ώρα απλήρωτη εργασία. Αυτό το ούτε μία ώρα απλήρωτη εργασία είναι ίσως και το
πυρηνικό στοιχείο της όλης συζήτησης για τα εργασιακά. Ξέρετε, το βασικό θέμα με τα εργασιακά ήταν ότι δεν ήταν μόνο το αν υπάρχουν νόμοι, αλλά κυρίως αν αυτοί οι νόμοι τηρούνται στην αγορά εργασίας. Και αυτό ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα που ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε. Με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας προσπαθήσαμε, αφού το στελεχώσαμε με 30% επιπλέον προσωπικό, το ενισχύσαμε με ηλεκτρονικά μέσα, το ενισχύσαμε οικονομικά, προσπαθήσαμε να παρεύουμε στην αγορά εργασίας για να χτυπήσουμε την παραβατικότητα. Καταφέραμε πολλά, όχι όλα. Η αδήλωτη εργασία στη δικιά μας διακυβέρνηση έχει μειωθεί κατά 11 περίπου μονάδες. Από το 20% που ήταν όταν ξεκινήσαμε, είναι πια στο 9%. Βάλαμε πολύ συγκεκριμένους κανόνες για την τήρηση των ωραρίων και τη δήλωση των υπερωριών. Και χάρη σε αυτούς τους κανόνες, η δήλωση υπερωριών αυξήθηκε κατά 170% μέσα σε 8 μήνες και για πρώτη φορά πληρώθηκαν 6 εκατομμύρια ώρες υπερεργασίας. Μέσα σε 8 μήνες. Αυτό μόνο με νομοθετική παρέμβαση και δουλειά του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Καταλαβαίνετε πόσες ώρες εργασίας πήγαιναν χαμένες πριν και πόσες ώρες εργασίας είναι κερδισμένες τώρα, μόνο με το να έχεις μια κυβέρνηση η οποία έχει την πολιτική βούληση να επιβάλλει τους κανόνες και ένα μηχανισμό, ένα μοχλό, ένα σώμα επιθεώρησης εργασίας που είναι εκεί για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι αυτοί οι κανόνες θα τηρούνται. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά τα πράγματα να μην γυρίσουν πίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά που μπορέσαμε να χτίσουμε, μικρά μοιάζουν, αλλά από πίσω τους είναι ιστορίες δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που βλέπουν τη ζωή τους σιγά σιγά να βελτιώνεται, όλα αυτά τα πράγματα που χτίσαμε να μην ξυλωθούν ξανά. Στο επίπεδο του κοινωνικού κράτους, βέβαια, ξέρετε και είναι και εντελώς αλληλένδετο με το θέμα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και το θέμα της αδήλωτης εργασίας, είναι το ζήτημα του ασφαλιστικού, της κοινωνικής ασφάλισης. Στην κοινωνική ασφάλιση κάναμε επίσης πολλά βήματα μπροστά, αλλά νομίζω ότι κανείς μπορεί να τα καταλάβει πιο πολύ όταν του περιγράφω τι παραλάβαμε. Παραλάβαμε στις αρχές του 2015 το εξής τρίπτυχο, εκρηκτικό στην κοινωνική ασφάλιση. Μετά από 12 οριζόντιες περικοπές των συντάξεων που έγιναν την περίοδο 2010-2014, τα ασφαλιστικά ταμεία μας παραδόθηκαν με ένα έλλειμμα 1 δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων και με 400.000 απλήρωτες συνταξιοδοτικές παροχές. Και είναι πραγματικά κανείς να αναρωτιέται πώς κατάφεραν ένα τέτοιο αρνητικό θαύμα και να μειώσεις τόσες φορές τις συντάξεις και να παραδώσεις τα ταμεία με έλλειμμα 1 δισεκατομμυρίων και να έχεις και απλήρωτες 400.000 συντάξεις αφημένες. Είναι πραγματικά αρνητικό θαύμα. Γι' αυτό όταν κανείς κουνάει το δάχτυλο για το ασφαλιστικό θα πρέπει να έχει πολύ σοβαρή, απολογητική, εννοώ οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, απολογητική τάση για αυτό που παρέδωσε πριν ξεκινήσει να κουνάει το δάχτυλο σε οποιονδήποτε άλλο για το ασφαλιστικό. Εμείς τι κάναμε μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια. Ξαναστήσαμε το σύστημα από την αρχή. Ξανά, όλο από την αρχή. Ένας κανόνας για να υπολογίζουμε τις συντάξεις, ένας κανόνας για να υπολογίζουμε τις εισφορές, ένα ταμείο, όλο το σύστημα από την αρχή. Καταφέραμε από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, χάρη στην καλή διαχείριση, χάρη στο ότι μειωνόταν και η ενεργία φυσικά, να μπορέσουμε να μετατρέψουμε το έλλειμμα που παραλάβαμε σε πλεώνασμα. Και δεν είναι το θέμα πόσο είναι το πλεώνασμα. Το θέμα είναι ότι το ασφαλιστικό ταμείο αυτή τη στιγμή μας αφορά όλους μας, είναι σταθερό, βιώσιμο και εύρωστο για τις επόμενες δεκαετίες. Καταφέραμε να μετατρέψουμε λοιπόν το έλλειμμα σε πλεώνασμα, να σταματήσουμε αυτή την αέναη διαδικασία περικοπών συντάξεων. Βάλαμε και ένα φρένο σε μια πολύ μεγάλη απέτηση που ξέρετε ότι είχαν οι δανειστές από εμάς για εκ νέου περικοπές στις συντάξεις. Από 1η-1η του 19 ξεκινήσαμε μικρές αλλά σημαντικές αυξήσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους. 620 χαμηλοσυνταξιούχοι βλέπουν σιγά σιγά μικρές αυξήσεις. Μπορέσαμε να θεσπίσουμε εκ νέου και να χορηγήσουμε αυτή τη νέα σε μόνιμη βάση 13η σύνταξη. Ολόκληρη για κάποιους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ποσοστιαία για τις μεσαίες και μεγαλύτερες συντάξεις, τόσο μπορούσαμε στην παρούσα φάση. Και στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε την αύξηση της εθνικής σύνταξης στα επόμενα χρόνια, επομένως να αυξάνεται το εισόδημα πια όλων των συνταξιούχων σε σταθερή βάση. Επομένως, κλείνουμε πληγές του παρελθόντος, πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα και πια έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα σταθερό που είναι εδώ για να εξυπηρετήσει και τη δικιά μας γενιά και την προηγούμενη και την επόμενη. Και απέναντι σε αυτό εδώ, το σημάζεμα, ας το πω έτσι, της κατάστασης που μπορέσαμε να κάνουμε σε αυτά τα χρόνια, έρχεται η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση,
το ασφαλιστικό πινοσέτ, όπως το είπε ο βουλευτής τους, και είχε δίκιο γιατί ήταν αυτό το ασφαλιστικό που είχε εφαρμοστεί από τον δικτάτορα Πινοσέτ. Να περιγράψει λοιπόν ένα σχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση, το οποίο είναι πραγματικά ανησυχητικό. Προβλέπει αυτό το σχέδιο την ιδιωτικοποίηση ενός μέρους της κοινωνικής ασφάλισης. Μάλιστα, σήμερα διάβαζα σε δημοσιεύματα ότι σύμφωνα με συζητήσεις προβλέπουν και την υποχρεωτική ιδιωτικοποίηση, δηλαδή ότι υποχρεωτικά θα στρέφουν εισφορές των ασφαλισμένων προς ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν ξέρω αν αυτό ευσταθεί. Ρώτησα τον κύριο Μητσοτάκη και χθες και σήμερα δεν έχω λάβει απαντήσεις. Ποιο είναι το τεράστιο πρόβλημα αυτού του σχεδίου? Ξέρετε, στο δικό μας σύστημα, οι σημερινές εισφορές, οι εισφορές οι δικές μου, των άλλων εργαζομένων, πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Δεν βρίσκονται κάποια λεφτά σε ένα κουμπαρά που μας περιμένουν να μας βρουν όταν θα γίνουμε 65 και 67 χρονών. Οι σημερινές εισφορές πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Αν εγώ κλείσω τη στρόφιγγα, σταματάω ως κράτος να εισπράττω εισφορές από τους εν ενεργεία εργαζομένους, δεν μπορώ να πληρώσω τις σημερινές συντάξεις. Δεν μπορώ την επόμενη μέρα να πληρώσω τις σημερινές συντάξεις. Δεν είναι θέμα μακροπρόθεσμου, είναι θέμα άμεσο. Αν ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν περάσει στην υλοποίηση αυτού του ανησυχητικού σχεδίου, θα έχει τεράστιο πρόβλημα την επόμενη μέρα στην πληρωμή των συντάξεων. Και εκεί δημιουργούνται τα εξής δύο ενδεχόμενα. Ή θα φορτώσει τον κρατικό προϋπολογισμό με ένα τεράστιο έλλειμμα, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα, εκ νέου δανεισμό, δεν ξέρω, ή θα κόψει συντάξεις. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Πέρα όμως από τις σημερινές συντάξεις, υπάρχει και το θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη καταβάλει εισφορές και οι οποίοι περιμένουν κάτι να λάβουν για αυτές τις εισφορές που εξέλαβαν, που πλήρωσαν. Πώς θα πληρωθούν αυτές οι παροχές που αναμένουν οι ασφαλισμένοι, εφόσον κλείσουμε τη στρόφιγγα και τα στρίψουμε όλα προς τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες? Βλέπετε λοιπόν πως ένα μόνο σχέδιο τόσο επικίνδυνο δημιουργεί άμεσο πρόβλημα στον κρατικό προϋπολογισμό, στους σημερινούς συνταξιούχους, στους σημερινούς ασφαλισμένους. Για κερδισμένους ποιους? Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζονται από τον... οι οποίες και τώρα λειτουργούν στη χώρα. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει ό,τι θέλει με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Παρουσιάζονται λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της ως φοβεροί εγγυητές των καταθέσεων. Δεν θέλω να αναφερθώ σε παραδείγματα ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρεών στη χώρα που κατέρευσαν και άνθρωποι έχασαν τους κόπους μιας ζωής. Αλλά να μην έχει και κανένας πολίτης την αίσθηση ότι θα πάει να επενδύσει τα χρήματά του σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και αυτά θα είναι εκεί για πάντα ασφαλή και δεδομένα και θα πολλαπλασιάζονται. Στον επενδυτικό κίνδυνο εκτίθενται, όπως σε όλες τις περιπτώσεις που έχεις να κάνεις με έναν ιδιωτικό φορέα, με έναν νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτά λοιπόν συνοπτικά και για τα δύο σχέδια που έχουμε μπροστά μας στην κοινωνική ασφάλιση. Κλείνω. Όλα αυτά που είπα και για την εργασία και για την κοινωνική ασφάλιση και για το κοινωνικό κράτος και για τις προσλήψεις στην πραγματικότητα συγκροτούν το πλέγμα ασφάλειας. Ακούω πολύ συχνά να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει τίποτα για την ασφάλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για την ασφάλεια. Όλα όσα είπα είναι η ασφάλεια. Είναι η ασφάλεια για την κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία που έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και ο λόγος είναι απλός, επειδή οι πολίτες της μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και η δική μας πολιτική έχει ως στόχο να εμπεδώσουμε αυτή την ασφάλεια για την κοινωνία, να εκτείνουμε το πλέγμα της προστασίας και να εξοπλίσουμε οριστικά το φόβο και την αίσθηση ότι είμαστε απροστάτευτοι. Γιατί στη δική μας αντίληψη η ασφάλεια είναι δικαίωμα, δικαίωμα για όλους. Που εκκινεί από την καθημερινότητα, εκτείνεται στην πρόσβαση στις δομές του κοινωνικού κράτους, αγκαλιάζει την εργασία, αγκαλιάζει τη συνταξιοδότηση, διαπερνά τη σχέση του πολίτη με το κράτος, επικυρώνοντας καθημερινά την ισονομία και την δικαιοσύνη. Και η ατομική αυτή διάσταση της ασφάλειας διαπλέκεται και τελικά και με την συλλογική ασφάλεια της χώρας. Είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες για μια ακόμη φορά την προσπάθεια της Τουρκίας να πυροδοτήσει την ένταση στην περιοχή μας. Μια περιοχή που έχει πληρώσει εξαιρετικά ακριβά τις συνέπειες εθνικιστικών παροξυσμών. Και είδαμε την ίδια στιγμή μια αποφασιστική και ψύχρεμη απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης, σταθερή απάντηση, που συσχέτιζε τις ελληνικές σχέσεις με το διεθνές δίκαιο. Και νομίζω ότι βγήκαμε όλοι κερδισμένοι από αυτό, διότι είδαμε και κάτι άλλο, ότι μέσα σε πολύ λίγο χρόνο και σε κέρυες παρεμβάσεις, οι θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου έγιναν και θέσεις της Ευρώπης. Και αυτό δεν το έχουμε δει πολλές φορές. Δεν έχουμε δει πολλές φορές την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά τόσο γρήγορα, τόσο καταδικαστικά απέναντι στην Τουρκία όσο αντέδρασε αυτή τη φορά. Δεν την έχουμε δει σχεδόν ποτέ
να λαμβάνει μέτρα εναντίον κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, δηλαδή να λαμβάνει έμπρακτες αποφάσεις για την τουρκική προκλητικότητα, και αυτό έγινε αυτή τη φορά. Έγινε με αυτή την αφορμή. Και έγινε, νομίζω, γιατί η χώρα έχει καταφέρει και με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια να αναβαθμίσει τη θέση της στο διεθνές στερέωμα. Να μπορέσει να γίνει ένας ισχυρός, αξιόπιστος συνομιλητής, ο οποίος μπορεί και να περνά τις θέσεις του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό προφανώς η εγχώρια αντιπολίτευση δεν μπορούσε να το φανταστεί, όταν έλεγε ότι κάτι αστειότητες, ότι δραματοποιούμε την κατάσταση επειδή συγκαλέσαμε κυσαία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά είδαμε τελικά ότι η ελληνική θέση έγινε κτήμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η εξέλιξη αυτή σχετίζεται αναμφίβολα με την αναβάθμιση της χώρας μας. Και σχετίζεται αναμφίβολα και με τη δουλειά που κάναμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Μια συμφωνία που επέλυσε μια 25ετή περιπέτεια με έναν πολύ σοβαρό τρόπο. Με έναν τρόπο που υπερασπίζεται την εθνική μας γραμμή όπως είχε διαμορφωθεί επί δεκαετίες, με σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. Μια συμφωνία η οποία οδήγησε στη γειτονική χώρα να αλλάξει το σύνταγμά της, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, να αλλάξει τον τρόπο που ονόμαζε τον εαυτό της στο σύνταγμά της, να αφαιρέσει οποιαδήποτε αναφορά λυτρωτισμού μέσα στο σύνταγμά της και να προβαίνει σιγά σιγά και σε σημαντικές αλλαγές στους δρόμους, στις ονομασίες των σταδίων της, στις ονομασίες του αεροδρομίου της κτλ. Και αυτή η συμφωνία είναι που βοήθησε σε σημαντικό βαθμό να αναβαθμιστεί και η θέση της χώρας μας διεθνώς και τώρα να μπορούμε να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητάμε και να καταφέρνουμε καταδικαστικές αποφάσεις για την προκλητικότητα της Τουρκίας και έμπρακτα μέτρα. Αυτή λοιπόν είναι η δική μας χώρα, η χώρα των πολλών, που δεν θα δεχτούν να επιστρέψουμε στην εποχή της διαφθοράς, στην εποχή των παντοδύναμων οικονομικών συμφερόντων, της μετατροπής της πολιτικής σε εργαλείο εξυπηρέτησης των ελίτ, η χώρα που δεν θα δεχτεί την επιστροφή στο παρελθόν της πατριδοκαπηλείας, που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την παλινόρθωση του κοινωνικού συντηρητισμού, η χώρα εκείνων που έχουν βιώσει την ανασφάλεια, θυμούνται το φάσμα της χρεοκοπίας, ασφικτιούν όμως την προοπτική να επιστρέψουμε στις μέρες εκείνες που το παλιό πολιτικό σύστημα κατηγορούσε εμάς για τα ελλείμματα που το ίδιο παρήγαγε και έλεγε ότι πρέπει να συνηθίσουμε σε μια ζωή με λιγότερα. Πλέον μπορούμε περισσότερα. Μπορούμε περισσότερα γιατί έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα, μπορούμε περισσότερα γιατί έχουμε την εμπειρία, μπορούμε περισσότερα γιατί έχουμε την πολιτική ελευθερία, μπορούμε περισσότερα γιατί έχουμε πια και ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και όραμα. Μπορούμε περισσότερα γιατί η έγνοια και η αγωνία μας είναι μια χώρα που δίνει τελικά περισσότερα στους ίδιους τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστώ πολύ.